Κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Με τις υγιές μας, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Η διαπλοκή, τα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, τη χάρπαστη εννοείται, συζητούν αυτές τις μέρες για κάτι μέτρα που είναι να έρθουν φορολογικά, το λένε και φοροκαταιγίδα, σε συνταξιούχους, κάτι περικοπές, σε εργαζόμενους. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Σας εξήγησα ότι η ιδρυτική πράξη ενός νέου συνασπισμού εξουσίας, μιας κυβέρνησης αριστεράς, θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και η ακύρωση του μνημονίου. Μην μιλάτε για μέτρα. Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, καλύτερα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε μέτρα. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος, δεν θέλει να του μιλάμε για μέτρο, οπότε θα μιλήσουμε για άλλα. Για τον καιρό, για τα χειμωνιάτικα που πρέπει να κατεβάσουμε αυτή την εποχή και να ανεβάσουμε αυτό το ανέβα κατέβα τα καλοκαιρινά. Εν πάση περιπτώσει να μιλήσουμε για άλλα θέματα γιατί δεν θέλει να του λένε για μέτρα. Και πολύ σωστά είπαν, είναι μέτρα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος, εννοούσε όλο το παλιό σύστημα με το οποίο τελειώσαμε από τις εκλογές τις προηγούμενες, ώστε να έρθουν οι καινούργοι που δεν θα εφαρμόσουν μέτρα. Και ξέρετε γιατί δεν θα εφαρμόσουν μέτρα, γιατί είναι προοδευτική κυβέρνηση. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα. Προοδευτική κυβέρνηση που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Τι την κάνουν ακριβώς την νοημοσύνη μας, και είναι πολύ ωραίο να το ακούσω από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι η νοημοσύνη προσβάλλεται επειδή είπε κάποιος εκεί δημοσιογράφος, τόλμησε να ρωτήσει παλιότερα βέβαια, ότι θα εφαρμόσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέτρα, θα φέρει μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να το δεχθεί όλο αυτό γιατί είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Αν δεν ήταν προοδευτική κυβέρνηση θα το δεχόταν και θα εφάρμοζε τα μέτρα και το μνημόνιο, αλλά επειδή είναι προοδευτική κυβέρνηση δεν θα δεχτεί και δεν θα εφαρμόσει. Επίσης η διαπλοκή, στην οποία χτες βράδυ ήταν ο Γιάννης Δραγασάκης στο Μέγκα και εξηγούσε γενικότερα τι πρέπει να γίνει, και σήμερα τα νέα στηρίζουν τον Γιώργο Σταθάκη για την επίθεση που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αδίκως. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Η διαπλοκή, οι δημοσιογράφοι, οι εφημερίδες και όλοι οι υπόλοιποι μιλάνε για τα ισοδύναμα, τα περίφημα ισοδύναμα που θα έρθουν για να ελαφρώσουν κάποιες κατηγορίες, αλλά να βαρύνουν κάποιες άλλες. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι γίνεται με τα ισοδύναμα. Τα καταγγέλουμε και τα ισοδύναμα. Και ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα. Να σαν να ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμους πόνους. Να μην κόψουμε το μεγάλο δάχτυλο, να κόψουμε το μικρό δάχτυλο. Πείτε μου εσείς ποιο θα είναι το ισοδύναμο. Αν και η λέξη ισοδύναμο έχει ενταχθεί στην πολιτική μας ορολογία από την Τρόικα. Και ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα. Να σαν να ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμους πόνους. Λοιπόν, το λέμε μια και ξεκάθαρα. Η ιδρυτική πράξη
μια κυβέρνηση αριστερά ενό νέου συνασπισμού εξουσία είναι η ακύρωση του μνημονίου και η καταγγελία τη Δανειακή Σύμβαση. Και μετά πολιτική διαπραγμάτευση. Μπράβο! Ευτυχώς που ήταν πολύ αποφασιστικός εδώ, ξεκάθαρος, στακάτος όπως πρέπει να είναι σε έναν πολιτικό που σέβεται τον εαυτό του καταρχήν και τον λαό που τον ακολουθεί, ψηφίζει, υποστηρίζει ή ό,τι άλλο κάνει ένας λαός στον ηγέτη. Αλλά κυρίως τον εαυτό του. Ο πολιτικός που σέβεται τον εαυτό του, τα λέει στακάτα καθαρά, ξέρει τι θέλει και τα εφαρμόζει μόλις του δοθεί η ευκαιρία. Δεν είναι ένας τυχαίος κολοτούμπας που αμέσως στο πρώτο εξάμηνο θα πει τα ακριβώς αντίθετα και κυρίως θα κάνει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε, αλλά ακριβώς ίδια με αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι, ο Βενιζέλος που τον χρησιμοποίησε ως παράδειγμα.